Προσωπικά δεν επενδύω ποτέ ούτε στο πλάνο Β ούτε στο πλάνο Γ. Είμαι πολύ ευθύς και αναλαμβάνω κινδύνους που δεν μου αναλογούν, γιατί ξέρω ότι ο πολιτικός είναι υποχρεωμένος να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και δευτερευόντως το συμφέρον της παράταξής του. Χωρίς δεύτερες σκέψεις πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνοντας βάρη που δεν μου αναλογούσαν και είπα ότι θα αναλάβω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εάν αυτό προκύψει ως ανάγκη, εφόσον υπήρχαν άλλοι οι οποίοι ήθελαν να αναλάβουν το βάρος αυτό, να είστε βέβαιος ότι θα τους άφηνα τον δρόμο ελεύθερο. Δεν κάνω κάτι που με ευχαριστεί. Επιτελώ καθήκον, εθνικό και παραταξιακό. Έχω όμως μία εντολή, πολύ νοπή εντολή, μόλις 3 μηνών. Και οι 240.000 άνθρωποι που με ψήφισαν στις 18 Μαρτίου μου έχουν δώσει προσωπικά την εντολή να αλλάξω την κατάσταση και να ξαναφτιάξω την παράταξη. Να την κάνω παράταξη άξια του ονόματός της και άξια της ιστορικής της διαδρομής. Και αυτό θα κάνω. Είναι γελίο να εμφανιστεί οποιοδήποτε που δεν εμφανίστηκε στις 18 Μαρτίου και να λέει τώρα είμαι κι εγώ εδώ. Υπάρχουν και τέτοιοι οποίοι μας έχουν γενικώς πλήξει με τη συμπεριφορά τους και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μην επιμένουν σε αυτήν την επιθετική στάση κατά της παράταξης που τους ανέδειξε πολλούς από αυτούς και τους προέβαλε πολιτικά και τους έδωσε την ευκαιρία να χειριστούν πολύ σημαντικά αξιώματα, αλλά πολλοί από αυτούς πλήγωσαν τον ελληνικό λαό. Τον πλήγωσαν και ηθικά και πολιτικά. Γιατί δεν πληγώνεις τον λαό μόνον όταν εγκληματίσαι σε βάρος του, τον πληγώνεις και όταν τον προσβάλλεις. Και μπορείς να τον προσβάλλεις με λόγια. Είναι ακόμη χειρότερο να τον προσβάλλεις και με έργα. Άρα λοιπόν την εντολή που έχω πάρει θα την τιμήσω και θα την ολοκληρώσω. Τώρα ψυχολογικό όριο για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μόνο προς τα πάνω, δεν υπάρχει προς τα κάτω. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξαναγίνει μεγάλο. Έχασε τα 2/3 και πλέον της δύναμής του. Και τιμωρήθηκε από τον ελληνικό λαό. Μόνο που δυστυχώς, επειδή έτσι λειτουργούν τα πράγματα μέσα στις αντιφάσεις της ζωής, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ τιμωρήθηκε υπερβολικά πια, γιατί έγινε ο αμνός, ο αίροντας αμαρτίας όλου του κόσμου του ελληνικού, τώρα το μικρότερο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο του και η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδο. Αγωνιστήκαμε να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις 6 Μαΐου και δεν σχηματίστηκε κυβέρνηση.